Ένα από τα πρώτα και πιο σημαντικά βήματα στο ταξίδι της ενσυνειδητότητας για μια ζωή ποιοτική, με ευεξία και με καλή υγεία, είναι η κατανόηση της αναπνοής. Εστιάζοντας την αναπνοή και παρατηρώντας την, μπορούμε να καλλιεργήσουμε ηρεμία στο νου και χαλαρότητα στο σώμα. Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική ευεργετική ιδιότητα της σωστής αναπνοής. Στο λειτουργικό σκέλος του σώματος, η σωστή αναπνοή επηρεάζει τα επίπεδα της νοραδρεναλίνης. Την νοραδρεναλίνη ίσως την έχει συναντήσει με την ονομασία νορεπινεφρίνη, καθώς εκρίνεται από τον μυελό των επινεφριδίων ως απάντηση διέγερσης και εκρίνεται επίσης από ορισμένους νευρώνες στο περιφερικό νευρικό μας σύστημα. Είναι ορμόνη και νευροδιαβιβαστής και ως φυσικό χημικό συστατικό στον εγκέφαλο συχνά αναφέρεται ως η ορμόνη του στρες. Αυτό επειδή όταν εκρίνεται σε μεγάλο βαθμό αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τους καρδιακούς παλμούς, καθώς είναι μέρος της φυσιολογικής αντίδρασης fight or flight του σώματός μας και μας επιτρέπει να αντιδρούμε σε στρεσογόνες καταστάσεις. Είναι ένας μηχανισμός απαραίτητος για την αποφυγή πραγματικών κινδύνων, μια ενστικτόδης λειτουργία για την επιβίωσή μας. Παρ' όλα αυτά, η χρόνια υπερπαραγωγή της μας οδηγεί σε μία μόνιμη καθημερινότητα παγώματος ή τρεξίματος, fight or flight. Θέλουμε να την εκμηδενήσουμε? Σε καμία περίπτωση. Όπως συχνά καταφέρνουν να κάνουν χημικά χάπια χαλάρωσης, όχι, δεν το θέλουμε. Διότι όταν παράγουμε πολύ λίγα επίπεδα νοραδρεναλίνης, επηρεάζεται τελικά η ικανότητά μας να είμαστε σε ετοιμότητα και να είμαστε εστιασμένοι. Η ιδανική λύση, όπως πάντα, είναι η ισορροπία. Όταν παράγουμε ισορροπημένα επίπεδα νοραδρεναλίνης, έχουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε και να εστιάζουμε πιο αποτελεσματικά, ενώ και το μυαλό μας μπορεί να δημιουργήσει μέσω της νευροπλαστικότητας του εγκεφάλου νέες συνδέσεις μεταξύ νέων κυττάρων στον εγκέφαλο, ευνοώντας έτσι την εγκεφαλική υγεία. Όταν λοιπόν εξασκούμαστε στη συνειδητή παρατήρηση της αναπνοής μέσα από τη μέθοδο mindfulness, καλλιεργούμε αυτή τη σύνδεση μεταξύ του σώματος και του νου και συμβάλλουμε ενεργά στη σωματική και πνευματική μας υγεία. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε επίγνωση της αναπνοής μας. Τη θεωρούμε δεδομένη ως φυσική λειτουργία, με αποτέλεσμα στην πάροδο των χρόνων να αναπνέουμε τόσο όσο για να παραμείνουμε στη ζωή, αλλά όχι τόσο όσο για να έχουμε καλύτερη υγεία, ψυχική και σωματική, αλλά και ευεξία. Με λίγα λόγια, αναπνέουμε σε ρυθμό επιβίωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μήνυμα που παίρνει ο εγκέφαλός μας και για το νευρικό μας σύστημα. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Τα νεογέννητα που έχουν γεννηθεί στο πλαίσιο μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης και ενός φυσιολογικού τοκετού έχουν συνειδητή επίγνωση της αναπνοής τους και ας μην μπορούν να το εξηγήσουν αυτό λογικά. Δεν μιλάνε καν. Αν παρατηρήσουμε όμως ένα νεογέννητο υπ' αυτές τις συνθήκες, θα παρατηρήσουμε πως χρησιμοποιεί και τα τρία επίπεδα αναπνοής: διάφραγμα, πλευρά και θώρακα. Αν τώρα παρατηρήσουμε την αναπνοή των περισσότερων ενηλίκων, θα δούμε πως συμμετέχει μόνο το στήθος, δηλαδή το πάνω μέρος του θώρακα, στην αναπνοή. Η αναπνοή ως εκ τούτου είναι ρηχή και τόση όσο για να παραμείνουμε μεν ζωντανοί, αλλά χωρίς να μας δίνει τις πλήρεις ιδιότητές της. Αυτό μπορείς να το ελέγξεις με τον εξής τρόπο. Να βάλεις ένα χέρι στην κοιλιά και ένα χέρι στο στέρνο και να κάνεις μια κανονική αναπνοή χωρίς να αλλάξεις το ρυθμό που κανονικά αναπνέεις. Και θα δεις ότι στην εισπνοή σου θα ανέβει το πάνω μέρος. Δεν θα φουσκώσει κοιλιά και δεν θα αισθανθείς τα πλευρά σου. Η πρακτική του mindfulness στην αναπνοή μας βοηθάει να επαναπρογραμματίζουμε την οργανική αναπνοή με τη συμμετοχή και των τριών συστημάτων αναπνοής λοιπόν. Ενώ η θεραπεία με αναπνοή, που θα πρέπει να γίνεται πάντα με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου επαγγελματία, μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση της έντασης από το νευρικό σύστημα και την ανάπτυξη νέων νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο. Το πώς βεβαίως δεν θα το πω σε αυτό το βίντεο, γιατί όλοι έχουν την τάση να δοκιμάζουν πράγματα χωρίς την επίβλεψη επαγγελματία και θα ήθελα να το διασφαλίσω. Όμως αν το θέλεις, μπορείς να επικοινωνήσεις είτε μαζί μου είτε με οποιονδήποτε επαγγελματία επιθυμείς για να αρχίσεις τις δικές σου ατομικές συνεδρίες. Αυτές οι θεραπείες αναπνοής αποκαθιστούν την πλήρη οργανική αναπνοή και επιτρέπουν με αυτόν τον τρόπο στο αυτόνομο νευρικό μας σύστημα να ενεργοποιηθεί και να αποκαταστήσει τη βέλτιστη κατάσταση της υγείας μας. Γιατί όμως το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα μας έχει στερήσει τη δυνατότητα της πλήρους οργανικής αναπνοής μας? Το
Το αυτόνομο νευρικό σύστημα διακρίνεται σε συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, τα οποία όμως έχουν ανταγωνιστική λειτουργία. Το συμπαθητικό ετοιμάζει τον οργανισμό για μια οξία κατάσταση όπου ο οργανισμός θα χρειαστεί να σπαταλήσει μεγάλη ενέργεια, ενώ το παρασυμπαθητικό έχει αντίθετη λειτουργία. Η ενεργοποίηση των αντιδράσεων πάλης και φυγής, fight or flight, στην καθημερινότητά μας, εξαιτίας τραυμάτων, αρνητικού εγκεφαλικού αλγορίθμου, συναισθηματικών καταστάσεων, ανησυχίας, δυσφορίας και στρες, σηματοδοτεί μέσω του συμπαθητικού μας συστήματος, του αυτόνομου νευρικού συστήματος, την προσωρινή συγκράτηση της αναπνοής για να ακινητοποιήσει το σώμα, καθώς το προετοιμάζει για την ενέργεια που θα χρειαστεί ούτως ώστε να επιβιώσει. Και έτσι συγκρατούμε για λίγο την αναπνοή μας. Η συνεχιζόμενη ενεργοποίηση της κατάστασης πάλης ή φυγής όμως έχει ως αποτέλεσμα το άτομο να ζει καθημερινά σε αυτή τη διαδικασία. Να αναπτύσσει ρηχή αναπνοή, η οποία ρηχή αναπνοή οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο υπεραπαγνύπνησης. Πάμε να δούμε τα ωφέλη της οργανικής αναπνοής. Μειώνει το στρες και το άγχος. Αυξάνει την αίσθηση της χαλάρωσης και της ηρεμίας. Ενεργοποιεί το παρασυμπαθητικό μέρος του αυτόνομου νευρικού συστήματος. Μειώνει τα συμπτώματα της θλίψης ή ακόμη και της κατάθλιψης. Αν και στη δεύτερη περίπτωση εννοείται πως χρειάζεται η συνεργασία του ψυχολόγου. Σταματά τις κρίσεις πανικού. Διακόπτει και τερματίζει μια κρίση πανικού που είναι σε εξέλιξη. Ανακουφίζει το σωματικό πόνο. Απελευθερώνει τον μπλοκαρισμένο συναισθηματικό πόνο που συγκρατείται στο σώμα. Μειώνει τις αντιδράσεις σε γεγονότα και καταστάσεις που πυροδοτούν τραυματικές αναμνήσεις. Επίσης, ενεργοποιεί πλήρως το θώρακα, συμβάλλοντας σημαντικά στη βέλτιστη ευεξία και ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης, του κεφαλιού, του λαιμού και της μέσης. Τι σημαίνει όμως σωστή αναπνοή? Καθώς βλέπετε αυτό το βίντεο, θέλω να σας ζητήσω να κάνετε μια παύση και να παρατηρήσετε το σώμα σας. Κάθεστε αναπαυτικά? Είστε χαλαροί? Δώστε λίγη περισσότερη σημασία στην αναπνοή σας, στους ώμους και στον αφιένα σας. Η σωστή αναπνοή θέλει πλήρη εισπνοή και εκπνοή και μάλιστα η εκπνοή θέλει να έχει ελαφρώς μεγαλύτερη διάρκεια. Κατά τη συνειδητή οργανική εισπνοή, η είσοδος του αέρα γίνεται με τη βοήθεια του διαφράγματος, των πλευρικών μυών και του θώρακα. Μπορεί μάλιστα κάποιος να την παρατηρήσει την αναπνοή μας ακόμα και όταν είμαστε γυρισμένοι σε πλάτη. Αν κάποιος μας κοιτάζει σε αυτό το σημείο, η σωστή αναπνοή είναι όπου φουσκώνει διάφραγμα, πλευρά και θώρακας και κάποιος θα μπορούσε να το παρατηρήσει και αν ήμασταν γυρισμένοι πλάτη. Σε αυτό το σημείο. Κατά την εκπνοή, οι μύες και το διάφραγμα χαλαρώνουν. Όμως για να εκπνεύσουμε πλήρως τον αέρα, χρειάζεται μερικά δευτερόλεπτα περισσότερα. Αντανακλαστικά, όταν έχουμε πλήρη εκπνοή, αρχίζει ξανά η διαδικασία της εισπνοής στο μεταξύ. Τι συμβαίνει όταν δεν εκπνέουμε λοιπόν πλήρως? Όταν δεν γίνεται πλήρης εκπνοή, ένα μέρος του διοξιδίου του άνθρακα, που είναι επιβαρυντικός παράγοντας για το νευρικό σύστημα, μπορεί να παραμείνει στους πνεύμονες. Ο οργανισμός τότε παίρνει το μήνυμα ότι υπάρχει πολύ διοξίδιο του άνθρακα και ότι το οξυγόνο δεν επαρκεί και ζητά οξυγόνο, δίνει εντολή για εισπνοή. Γρήγορη. Έλα όμως που οι πνεύμονες δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο και άρα η επόμενη εισπνοή πάλι δεν είναι αρκετή. Και έτσι ο οργανισμός μπαίνει σε κατάσταση επαγρύπνησης. Η κατάσταση επαγρύπνησης, πέρα από όλα τα υπόλοιπα ψυχοσωματικά συμπτώματα στα οποία έχουμε ήδη αναφερθεί, οδηγεί στη ρηχή αναπνοή και έτσι ένας ενήλικας χρησιμοποιεί από 10 μέχρι 15% της δυνατότητας του διαφράγματος στην εισπνοή και επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς του, η οποία δίνει πλέον μάχη για να σε κρατήσει ζωντανό. Καταλήγω λέγοντας το εξής. Υπάρχουν πράγματι τόσο απειλητικοί κίνδυνοι στην καθημερινότητά σου ή μήπως τελικά έχουμε μάθει να ζούμε με κινδύνους μέσα στο κεφάλι μας επειδή δεν έχουμε επαφή με το σώμα και τα συναισθήματά μας? Μήπως επειδή έχουμε αρνητικό εγκεφαλικό αλγόριθμο ή και άρνηση διαχείρισης των συναισθημάτων μας? Τι μπορούμε να κάνουμε? Αν θυμόμαστε να αναπνεύσουμε πλήρως, όσες φορές και αν το κάνουμε αυτό μέσα στην ημέρα, θα έχουμε καταφέρει να κάνουμε ένα πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Αν ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ειδικό στο πλαίσιο ενός ατομικού προγράμματος, θα έχουμε σίγουρα μια πιο ποιοτική καθημερινότητα. Θα ζούμε
με την πρώτη αρχή της ευεξίας. Θα έχουμε κερδίσει ηρεμία και λιγότερες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Μπορείτε να εξασκηθείτε με μια απλή άσκηση αναπνοής ως εξής και στην περίπτωση αυτή χωρίς να χρειάζεται η επίβλεψη ενός ειδικού. Μπορείς να ξαπλώσεις ή να καθίσεις στο κλαδόν αρκεί η πλάτη σου να βρίσκεται σε ίσια θέση. Θέλω να βάλεις το χέρι σου στο θώρακα και στα πλευρά. Και θα κάνεις 5 συνολικά αναπνοές. Εναλλακτικά μπορείς να έχεις το ένα χέρι στην κοιλιά και το άλλο στο θώρακα ή το ένα χέρι στην κοιλιά και το άλλο στα πλευρά. Ανάλογα με το ποιο σημείο θέλεις να παρατηρήσεις ότι όντως χρησιμοποιείς για την αναπνοή. Ένας πολύ καλός ρυθμός αναπνοής είναι 6, μετράω μέχρι το 6 στην εισπνοή από μέσα μου, κάνω 4 δευτερόλεπτα παύση, μετράω μέχρι το 8 για την εκπνοή μέσα μου, κάνω 4 δευτερόλεπτα παύση. Άπνοιας ανάμεσα. Αν δοκιμάσεις αυτή την αναπνοή τουλάχιστον 1 με 3 φορές την ημέρα, σταδιακά θα βελτιωθεί έτσι κι αλλιώς η αναπνοή σου, ακόμα και ασυνείδητα. Σε αφήνω με αγάπη και φως.